στήριξης. Πάμε αμέσως στο εφετείο. Μας περιμένει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να δούμε όλα τα νεότερα στοιχεία που έχουμε από αυτή την πολύκροτη δίκη με αυτή την απόφαση δικαίωση. Αντριάννα, καλησπέρα. Πριν από λίγη ώρα στο εφετείο εκτελήθηκαν πολύ συγκινητικές στιγμές με την οικογένεια της Ελένης Τοπαλούδη, την μητέρα της και τον πατέρα της. Η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας, η Κυριακή Τοπαλούδη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έπεσε στην αγκαλιά των συγγενών της κλαίγοντας με λυγμούς και αμέσως μετά κατευθύνθηκε προς το συγκεντρωμένο πλήθος που φώναζε ρυθμικά το όνομα της Ελένης, έκανε το σήμα της νίκης και τους ευχαρίστησε για την πολύ μεγάλη συμπαράσταση που έχουν προσφέρει στην οικογένεια όλο αυτό το διάστημα. Το ίδιο έκανε αμέσως μετά και ο Γιάννης Τοπαλούδης, ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη, προς το πλήθος με δάκρυα στα μάτια στάθηκε μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, τους απλούς πολίτες αλλά και στα μέλη των οργανώσεων που είχαν έρθει από πολύ νωρίς το πρωί έξω από το εφετείο προκειμένου να τους ευχαριστήσει. Μπορούμε νομίζω να παρακολουθήσουμε ένα σχετικό απόσπασμα. Βεβαίως. Συγκλονιστικές στιγμές πράγματι από τους γονείς που όλους αυτούς τους μήνες έδιναν και αυτοί τον δικό τους αγώνα μέσα στο δικαστήριο με όλα αυτά τα οποία ακουγόντουσαν και χωρίς κανένα ελαφρυντικό η ποινή ισόβια με 15 χρόνια κάθειρξη. Ακριβώς, Αντριάννα, και έχουμε δίπλα μας τον Γιάννη Τοπαλούδη, τον πατέρα της Ελένης Τοπαλούδη, να μας πει δύο λόγια για το πώς υποδέχτηκε η οικογένεια αυτή την πολύ αναμενόμενη απόφαση. Κύριε Τοπαλούδη, την περιμένατε αυτή την απόφαση πάρα πολύ καιρό. Καλησπέρα κύριε Παρασκευοπούλου. Συγγνώμη λίγο γιατί δεν έχω καλό ήχο. Αλίμονο, σας ευχαριστούμε πολύ ότι... για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, την δεν αισθάνεστε τη δικαίωση σήμερα? Δεν έχω καλό ήχο να ακούω. Ρωτάει η κυρία Παρασκευοπούλου, την αισθάνεστε τη δικαίωση σήμερα? Αισθάνθηκα μια στιγμιαία ψυχική ανακούφιση. Mm-hmm. Ανακούφιση. Όταν ανακοινώθηκε ότι είναι και οι δύο ένοχοι και για τις δύο κατηγορίες ομόφωνα. Εντάξει. Και μετά είχαμε την αγωνία να δούμε τι θα γίνει μετά με τα ελαφρυντικά κτλ. Έτσι. Αλλά όλο αυτό, όλη αυτή η απόφαση και το σκεπτικό της αποτελεί μια στιγμιαία ψυχική ανακούφιση για μας, για τη σύζυγό μου και για εμένα. Και το λέω γιατί στιγμιαία, γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε έναν ψυχικό μαραθώνιο πόνου, όπως έχω πει και άλλη φορά, για όλο το υπόλοιπο της ζωής μας μέχρι να πεθάνουμε. Αυτά τα άτομα θα μείνουν στη φυλακή, κάτι ένοχοι πλέον, θα μείνουν στη φυλακή για κάποια χρόνια, δεν ξέρω πόσα, ακόμα μέσα εκεί και πότε θα βγούνε. Αλλά θα βγούνε κάποια στιγμή, εμείς όμως για όλο το υπόλοιπο της ζωής μας θα είμαστε ψυχικά νεκροί. Και γι' αυτό δυστυχώς δεν θα πληρώσουν αυτά, οι ένοχοι δηλαδή, αυτά τα άτομα. Δεν ξέρω αν υπάρχει επιστροφή ή κάποιο. Βεβαίως. Ακούσαμε και τον κύριο Κούγια, κύριε Τοπαλούδη, νωρίτερα να λέει ότι θα
Η οικογένεια θα δώσει συνέχεια σε αυτή την υπόθεση και θα υποβάλει μηνύσεις σε συγγενείς κατηγορουμένων και άλλους μάρτυρες που κατέθεσαν σε αυτή την υπόθεση. Αυτό ακριβώς είχε πει και η κυρία Εισαγγελέας και σε προηγούμενες, εκτός από την αγόρευσή της, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ότι δηλαδή εδώ έχουν ακουστεί ψέματα, υπάρχει δυσφήμιση και προσβολή μνήμης νεκρού και αυτά όλα έτσι θα πρέπει να διερευνηθούν. Γι' αυτό και λοιπόν υπόθηκε ότι υπόθηκε από τους συνηγόρους μας και τον κύριο Κούγια και τον κύριο Κίκη, τους οποίους και ευχαριστούμε θέρμα. Όμως πρωτίστως να ευχαριστήσω και μέσα από την ΕΡΤ τους ήρωες αυτής της δικαστικής διαδικασίας. Και ποιοι είναι αυτοί οι ήρωες? Είναι οι δικαστές και οι ένορκοι, έτσι, οι οποίοι στάθηκαν πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι, να ευχαριστήσω όμως πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους και την κυρία Εισαγγελέα, γιατί έκανε το καθήκον της έτσι όπως πρέπει να το κάνει, απόλυτα διαβασμένη, πολύ καλύτερα ακόμα και από τους συνηγόρους και τους δικούς μας και τις υπεράσπισες, και πάνω απ' όλα μίλησε και εκφράστηκε και ανθρώπινα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και η κυρία Εισαγγελέας στάθηκε όχι απλά στο ύψος της δικαιοσύνης, στάθηκε στο ύψος μέχρι τον ουρανό, εκεί που βρίσκεται η Ελένη. Λοιπόν, Άννα, να μεταφέρεις, σε παρακαλούμε, γιατί δεν μας ακούει ο κύριος Τοπαλούδης, στις ευχαριστίες μας. Σας ακούει η Αντριάννα. Ναι. Κύριε Τοπαλούδη, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε πραγματικά αυτή η στιγμή, όπως περιγράφεται, της ηρεμίας, να είναι μια στιγμή που θα κρατήσει και το επόμενο δύσκολο διάστημα, όπως είπατε, γιατί έπεται συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε. Μισό λεπτό. Βεβαίως. Μόνο να ευχαριστήσω, γίνεται? Βεβαίως. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδέλφους σας πρώτα απ' όλα, τους δημοσιογράφους και όλους τους τεχνικούς, για τις τόσες ώρες και τόσες μέρες που βρίσκονται εδώ και καλύπτουν από την πρώτη στιγμή όλα αυτά όσα συμβαίνουν. Και βέβαια να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που μας συμπαραστέκονται από κάθε μεριά της Ελλάδας και του εξωτερικού και όλους όσους βρίσκονταν εδώ στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ειλικρινά έχουμε λάβει μηνύματα συμπαράστασης πάρα πολλά. Και ειδικά εχθές και σήμερα, ειδικά για την κυρία Εισαγγελέα. Να μην πω περισσότερο όμως και παρεξηγηθώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Άννα, και σε